Έχω καλέσει το Γενικό Παθολόγο, μέλος της Διοίκησης του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου, τον κύριο Νίκο Λαθουράκη. Δύο κουβέντες παραπάνω. Ένα εμβόλιο, κύριε Λαθουράκη, καλή σας ημέρα, το οποίο νομίζω γίνεται και στα φαρμακεία για όποιον το επιθυμεί, εκτός και αν μιλάμε για το ενισχυμένο που πρέπει να έρχεται νομίζω σε εσάς. Ναι. Ναι, καλημέρα σας, καλημέρα στους ακροατές σας, έχετε δίκιο. Από φέτος, από πέρσι μάλλον είχε θεσμοθετηθεί, φέτος νομοθετήθηκε ότι όλα τα απλά κοινά εμβόλια που κάνουμε κάθε χρόνο, τα αντιγρυπτικά, μπορούν να γίνουν πια και στα φαρμακεία από τη στιγμή που έχει ξεκινήσει η διάθεσή τους αυτές τις ημέρες. Υπάρχουν όμως και δύο κατηγορίες εμβολίων, τα οποία είναι ενισχυμένα όπως λέγονται και τα οποία αφορούν τις μεγαλύτερες ηλικίες, τους ανθρώπους δηλαδή που είναι πάνω από τα 65, και αυτά θα πρέπει να συνταγογραφούνται, αφού θα πρέπει να πλογηθεί βέβαια η εξέταση από τον θεράποντα ιατρό. Mm-hmm. Είναι δηλαδή δύο κατηγορίες εμβολίων και πρέπει να το ξέρουν αυτό και οι ασθενείς. Ναι, φαντάζομαι ότι αυτό είναι και το αυτονόητο, ότι θα πρέπει να ρωτάμε τον γιατρό μας για το τι πρέπει να κάνουμε και το τι δεν πρέπει να κάνουμε, σε όποια κατηγορία και αν είμαστε, είτε είναι το κοινό εμβόλιο είτε το ενισχυμένο εμβόλιο, γιατί είναι για την προστασία μας. Λέει το Υπουργείο Υγείας, ασφαλής αποτελεσματικός ο εμβολιασμός, ο οποίος μπορεί να συγχορηγηθεί και με το εμβόλιο κατά του COVID-19, διότι δεν έχει τελειώσει ο COVID-19. Έτσι είναι. Ακριβώς. Έχει ξεκινήσει και το τροποποιημένο εμβόλιο κατά του κορονοϊού. Έχει ξεκινήσει η εμβολιαστική περίοδος και με το νέο αυτό εμβόλιο, το οποίο και τα δύο, το αντιγρυπτικό, μπορεί να γίνουν και την ίδια μέρα, σε διαφορετικό σημείο βέβαια του σώματος. Και καλούμε πάλι όλους τους, όλα τα άτομα που ανήκουν σε αυτές τις ομάδες να εμβολιαστούν και για τον κορονοϊό, γιατί προφανώς όχι μόνο αν μπορείτε είτε λίγο να μετακινηθείτε ή να είσαστε σε ένα σημείο σταθερό, εάν μετακινήσετε, γιατί κάνει κάποιες διακοπές και δεν σας ακούμε, κύριε Λαθουράκη. Ναι. Ωραία. Μα ακούτε καλύτερα? Ναι. Αν μπορείτε να μείνετε και στο ίδιο σημείο, θα σας παρακαλούσα. Ναι. Όπως είπα, ο εμβολιασμός κατά του κορονοϊού μπορεί να γίνει ταυτόχρονα με τον εμβολιασμό κατά της γρήπης, και καλούμε όλες τις ευπαθείς ομάδες να προγραμματίσουν τον εμβολιασμό τους και για τον κορονοϊό τις επόμενες ημέρες. Κύριε Λαθουράκη, προσέξτε τώρα. Αν το κρίσιμο διάστημα σε ό,τι έχει να κάνει με την περίοδο επικράτησης της γρήπης, να το πω διαφορετικά, είναι ο Οκτώβριος έως το Μάρτιο, θα σας ρωτούσε κάποιος ποια είναι η καλύτερη περίοδος για να κάνει το εμβόλιο του και τι διάρκεια έχει προστασίας το εμβόλιο το οποίο θα κάνει. Το εμβόλιο, καταρχήν η περίοδος η πιο κρίσιμη για την εποχική γρήπη ξεκινά μετά τα Χριστούγεννα και φτάνει μέχρι το Μάρτιο. Τότε είναι η έξαρση της εποχικής γρήπης. Ξεκινάνε βέβαια, έχουμε και κρούσματα και πιο νωρίς. Οπότε η καλύτερη περίοδος να εμβολιαστεί κανείς είναι, θα ξεκινήσουμε από τα μέσα Οκτωβρίου το νωρίτερο μέχρι τα τέλη Νοέμβρη. Βέβαια, ακόμα και μέσα στην περίοδο της γρήπης, κάποιος που δεν έχει εμβολιαστεί θα μπορεί να κάνει το εμβόλιο του ώστε να προστατευτεί. Έτσι, οπότε η καλύτερη περίοδος νομίζω ότι είναι ο Νοέμβριος, οπότε θα πρέπει όλοι να κάνουμε τα εμβόλια μας όσοι ανήκουμε στις ευπαθείς ομάδες, και βέβαια γίνεται άπαξ, δηλαδή γίνεται μία φορά και έχει διάρκεια για όλη την, για όλη τη σεζόν την οποία διαρκεί η γρήπη μέχρι το Μάρτιο-Απρίλιο. Από την ημέρα που θα εμβολιαστείς, εφόσον το επιλέξεις, μετά από ποιο διάστημα, πόσο διάστημα, πόσο χρόνο ξεκινά να ενεργοποιείται το εμβόλιο? Ουσιαστικά θέλει 2 εβδομάδες, γι' αυτό λέμε να ξεκινήσουμε μέχρι το αργότερο τέλη Νοέμβρη, ώστε να είμαστε καλυμμένοι μετά τα Χριστούγεννα, όπου ξεκινάει ουσιαστικά το μεγάλο κύμα της γρήπης. Ωραία. Καλύτερη περίοδος λοιπόν για τον εμβολιασμό κρίνεται ότι είναι ο Νοέμβριος για όλες τις ευπαθείς ομάδες. Ας ξαναπούμε για άλλη μια φορά, γιατί δεν κάνει να ξεχνάμε, κύριε Λαθουράκη, αυτό που είπατε και στην αρχή, ότι χρειάζεται σε όποια περίπτωση και αν ανήκουμε, έτσι ή αλλιώς ο καθένας από εμάς, εφόσον επιθυμούμε να κάνουμε το εμβόλιο αυτό, ότι θα πρέπει να συμβουλευόμαστε τον γιατρό μας με τον οποιοδήποτε τρόπο, γιατί τα δεδομένα από χρόνο σε χρόνο, από ώρα σε ώρα για τον καθένα από εμάς αλλάζουν, έτσι.
Ακριβώς, πάντα υπάρχει συνεργασία με τον θεράποντα ιατρό, ενημέρωση στους ασθενούς, ώστε να ξέρει και το είδος του εμβολίου το οποίο θα μπορεί να κάνει. Υπάρχουν και ακόμα και στα συμβατικά εμβόλια, αν υπάρχει και μια κατηγορία καινούργια εμβολίου, η οποία αφορά αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν αλλεργία στο αυγό και μέχρι πρότινος δεν μπορούσαν να εμβολιαστούν, υπήρχε μια αντένδειξη για τον αντιγρυπτικό εμβολιασμό. Υπάρχει και ένα τέτοιο εμβόλιο που μπορούν να το κάνουν ακόμα και αυτοί οι άνθρωποι που είχαν κάποιες αλλεργίες. Οπότε καλό είναι να συμβουλεύονται το θεράποντα γιατρό τους. Από την περσινή περίοδο, και είναι το τελευταίο που ρωτώ, κύριε Ελαφοράκη, είδατε να υπάρχει ενδιαφέρον, καταγράφηκε ενδιαφέρον σε ό,τι έχει να κάνει με τον αντιγρυπικό εμβολιασμό? Νομίζω ότι είχαμε μια, μετά την περίοδο του κορονοϊού και την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού για τον κορονοϊό, είχαμε μια αποστροφή του κόσμου γενικά προς τον εμβολιασμό. Οπότε και πέρυσι είδαμε μια πτώση της εμβολιαστικής κάλυψης, η οποία είχε και σαν αποτέλεσμα βέβαια και η μεγάλη έξαρση της γρίπης να οδηγήσει και σε θανάτους και νοσηλίες, οι οποίες αφορούσαν σχεδόν αποκλειστικά ανθρώπους οι οποίοι δεν είχαν εμβολιαστεί και ανήκαν στις ευπαθείς ομάδες. Γι' αυτό το λόγο, τουλάχιστον οι άνθρωποι οι οποίοι είναι στις ομάδες υψηλού κινδύνου θα πρέπει να εμβολιαστούν. Μάλιστα. Δωρεάν τα εμβόλια γίνονται και στις δύο περιπτώσεις, και το ενισχυμένο βέβαια, και το κοινό εμβόλιο? Είναι όλα δωρεάν. Ναι, είναι όλα δωρεάν. Μάλιστα. Κρατάμε τις πληροφορίες αυτές. Χρήσιμες να είναι για τον κόσμο. Εκείνος αποφασίζει στην πορεία τι είναι αυτό που θέλει να κάνει και πώς θέλει να το κάνει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλημέρα.